Πλάτων Ροδοκανάκης, ο μονόλογος της Μούμιας. Εφημερής των Κυριών, 15 Φεβρουαρίου 1909. Στην ιερατική αυτή στάση μου, ξαπλωμένη μέσα στην ξυλένια λάρνακα, που μοσκοβολά ακόμη αλόι και νάρδο, ονειρεύομαι τη ζωή την ωραία, που περνούσα στις όχθες του Νείλου, σαν ήμουνα νέα. Λεγόμουνα Σύστρα και ο πατέρας μου ήτονε ο μέγας ιερεύς του Άνουβη. Κάθε φεγγάρινη βραδιά κατέβαινα στον ποταμό, την ώρα που κοιμούνται οι κροκόδιλοι, και προσπαθούσα να μαντέψω από το φλίσβο του νερού αν θα γυρίσει νικητής απ' την Αιθιοπία ο Αμένοφης, ο αγαπημένος μου. Ήρθε καιρός που πέθανε ο μέγας ιερεύς του Άνουβη. Ήρθε καιρός που έθαψαν τη Σύστρας της Παρθένας το κορμί ανάμεσα στα φοινικόδεντρα της Όασης. Γκρεμίστηκαν τα ιερά, οι πυραμίδες ερημάχτηκαν, έκαψαν, έσπασαν, έκαναν στάχτη την τριγύρω γη, τα χρόνια τα καινούρια. Μα όμως, μέσα από τα κοκαλιασμένα στήθια μου, φώναξε εσύ που μόνος με καταλαβαίνεις από αυτούς εδώ, ότι κανείς δεν μπόρεσε να μου αρπάξει την καρδιά μου, που θυμάται του Αμένοφη την ομορφιά και λαχταρά τον ηφικό της Τύρου πέπλο με τους κεντυμένους ρόδινους λωτούς. Πλάτων Ροδοκανάκης.